και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ομένη, κρούμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγγεσία και πληθεία μαζί. Όρμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο κέντρο Κύρκη, στον Άγιο Γεώργιο του Πύργου, συναντήθηκαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων στους Δήμους του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας και της Ζαχάρος, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πίτας για το νέο έτος. Τους παρόντες καλωσόρισε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Χριστός Γαρίφαλος, που ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία και ειρήνη στα μέλη και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα μόνο να σας πω ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, διότι με τους αγώνες μας έχουμε καταφέρει πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τις υπηρεσίες του Δήμου. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την τήρηση της νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Θα προστατεύσουμε το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, αλλά και θα αποκαταστήσουμε, θα προστατεύσουμε και θα διευρύνουμε τα μισθολογικά, θεσμικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματά μας. Τις τρεις πίτες ευλόγησε και έκοψε μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου, ο επίσκοπος Σολένης Αθανάσιος. Είναι πράγματι τα σπίτια σας πλούσια από υλικά και πραγματικά υλικά και αγαθά. Έχουμε λοιπόν και πάλι χρόνια πολλά και ευλογημένα και καλή χρονιά. Ο εθελοντισμός όλο συνεχώς και διαδραματίζει πιο σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας και λόγω κρίσης, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστεί στις υπηρεσίες. Εμείς ήδη συστήσαμε γραφείο εθελοντισμού στο Δήμο, ούτως ώστε το περίσσευμα διάθεσης, ψυχισμού και γενικότερα αλληλέγγυας συμπεριφοράς που έχει ο καθένας να οργανωθεί, να αθρηστεί και να αποδώσουμε στην κοινωνία κάποιες υπηρεσίες οι οποίες εν πάση περιπτώσει δεν είναι και υπηρεσίες που πρέπει οπωσδήποτε να παραχθούν από δημόσια φορέα ή να πληρωθούν. Από το πρωί στις 7 η ώρα μέχρι τις 3 και να προείσταση σε μια υπηρεσία δύσκολη όπως είναι η καθαριότητα, που καθαριότητα σημαίνει ευπρέπεια, καθαριότητα σημαίνει πολιτισμός. Όλοι στις εργαζόμενοι του Δήμου είστε στην ομάδα των υπηρεσιών και προσφέρουν πάρα πολλά στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε δίπλα σας και να σας βοηθάμε ώστε να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετούμαστε όπως πρέπει. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε απονομή τιμητικών πλακετών και μεταλλίων στο προσωπικό και τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας των Δήμων του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας ως αναγνώριση των υπηρεσιών τους για την προστασία του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου.